Μετά τη Θήβα, η παράσταση στη μικρή σκηνή του Θεάτρου Αθήνεων. Κοντά μας οι συντελεστές παράστασης, ξεκινάμε με το σκηνοθέτη. Θα μας συστήσετε και τους υπόλοιπους και θα δώσουμε σιγά σιγά λεπτομέρειες για το έργο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, λέγομαι Καρακάσης Δημήτρης, είμαι ο σκηνοθέτης. Μαζί μου είναι οι τρεις ηθοποιοί της παράστασης, ο Φαμπρίτσιο Μούτσο, ο Γιάννης Μόχλας και ο Κυριάκος Δανιλίδης. Τέλεια. Και περιμένουμε λοιπόν την πρεμιέρα. Μετά τη Θήβα, δύο λόγια για την υπόθεση καταρχήν. Λοιπόν, η υπόθεση αφορά έναν πατέρα και έναν γιο. Ο γιος είχε γεννηθεί πριν από 17 χρόνια στη Θήβα, στην αίθουσα του Κετού. Πέθανε η μητέρα ενώ τον γεννούσε. Ο πατέρας πήρε το γιο γρήγορα, άρον-άρον και φύγανε από τη Θήβα και τη Θεσσαλονίκη. 17 χρόνια μετά δέχονται την επίσκεψη του γυναικολόγου, ο οποίος είχε ξεγεννήσει τη μητέρα. Και εκεί. Ο γυναικολόγος θέλει να μείνει για λίγο χρόνο μαζί τους, να γνωρίσει τον γιο, δεν ξέρουμε γιατί. Ο πατέρας θέλει να πετάξει τον γυναικολόγο έξω από το σπίτι, πάλι δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο έντονη αντίδραση του πατέρα, ενώ ο γιος θέλει να μάθει τι είναι αυτό που του συμβαίνει, κάποια συμπτώματα που εμφανίζει όταν έρχεται κοντά σε ανθρώπους από άποψη φυσικής αποστάσεως. Ναι. Και αυτό δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Πίσω από αυτά τα τρία πράγματα που δεν ξέρουμε κρύβεται αυτό που έγινε πριν από 17 χρόνια στη Θήβα. Μάλιστα. Να πάμε στον πρώτο μας ηθοποιό να μας πει δύο λόγια για τον ρόλο του. Ναι, ευχαρίστω. Αυτός ο ρόλος του γυναικολόγου είναι κατά κάποιο τρόπο ένας καταλύτης, ας πούμε, εν μέρη για την εξέλιξη. Γνωρίζει πράγματα, έχει ζήσει από κοντά την περίπτωση και είναι ένας, κατά πώς τον φανταστήκαμε και τον πλάσαμε εδώ, είναι ένας sui generis, πολύ παράξενος ή αρκετά παράξενος άνθρωπος, ένας χαρακτήρας από αυτούς που δεν είναι κανείς σίγουρος αν θα ήθελε να τους κάνει παρέα. Και οι προθέσεις του ανθρώπου αυτού είναι καλές, αλλά με ένα διφορούμενο τρόπο. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρόσωπο κατά μία έννοια ενοχλητικό. Κυριάκο. Γεια σας και από μένα. Παίζω τον πατέρα του του Φαμπρίτσιο, τον Λάιο. Έναν άνθρωπο ο οποίος κατατρίχεται από το παρελθόν του και στη φάση που βλέπουμε στο έργο, στη στιγμή του έργου, όλο αυτό το παρελθόν έρχεται και του πέφτει στο κεφάλι, με λίγα λόγια, του αποκαλύπτεται, του ξεδιπλώνεται και ο ίδιος καλείται να βρει τα όπλα, να βρει το ψυχικό σθένος και να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, όλη αυτή την αποκάλυψη σε σχέση με το Γιάννη και με το γιο του, με το ρόλο του γυναικολόγου. Είναι ένα έργο που θα έλεγα ότι εμπεριέχει τη μνήμη, εμπεριέχει τη διαχείριση της μνήμης και το πόσο το παρελθόν μπορεί να καθορίσει το μέλλον των ανθρώπων. Νομίζω ότι με σωστούς χειρισμούς οι αποκαλύψεις κατά κάποιον τρόπο λιένονται όπως οι γωνίες ενός τραπεζιού. Να έρθουμε και στο Φαμπρίτσιο να μας πει και αυτός δύο λόγια για το δικό του ρόλο. Ναι, γεια και από μένα. Εγώ καλούμε να σαρκώσω τον Θάνο. Είναι ένα παιδί που δίνει τώρα πανελλήνιες και έχουν συμβεί κάποια περιστατικά στη ζωή του όπου καταλαβαίνει ότι κάτι τρέχει με αυτόν, κάτι έχει. Στη συμπεριφορά του υπάρχει κάποιο θέμα. Μπαίνει στο σπίτι και βλέπει ότι έχει έρθει ένας ξένος, ο γυναικολόγος, και από εκεί αρχίζει ένα ταξίδι του τι έχει, ποιος είναι ο γυναικολόγος, ποιος είναι ο μπαμπάς του, ποιος είναι ο ίδιος εν τέλει. Αυτά, δεν θα πω κάτι άλλο. Ωραία. Πώς προέκυψε η επιλογή του συγκεκριμένου έργου? Είχα πριν από κάποια χρόνια μια έμπνευση. Mm-hmm. Άρχισα να τη δουλεύω. Έχω δουλέψει και στο παρελθόν θεατρικά κείμενα και έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά. Σαν ό,τι αφορά τη θεατροποίησή του, δύσκολη υπόθεση? Ναι, ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά είχα πολύ χρόνο. Οπότε
Πόσο καιρό τη δουλεύετε έτσι όλη η ομάδα? Λέτε τώρα για την παράσταση? Ναι. Η παράσταση δουλεύουμε 2 μήνες περίπου. Να πούμε βέβαια ότι είναι ακατάλληλη, έτσι, για κάποια ηλικία, όπως λέει αφήσα. Να δώσουμε λεπτομέρειες λίγο για μέρες, ώρες, για το κοινό που απευθύνεται. Ναι, ακριβώς. Απευθύνεται σε κοινό από 18 και άνω. Είναι όντως ακατάλληλη, γιατί έχει κάποιες σκηνές βίας, σωματικής βίας, αλλά είναι και ο λόγος που γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις σκληρός. Απευθύνεται από 18 και άνω σε όλες τις ηλικίες και στις μεγαλύτερες δηλαδή, εφόσον φυσικά νιώθουν νέοι μέσα τους. Τώρα για τις ώρες είναι... Για τις μέρες, να πούμε. Ναι, οι μέρες είναι από Κυριακή, τώρα που έχουμε πρεμιέρα 20 του μηνός, 8 η ώρα, και μετά Σαββατοκύριακο, Σάββατο 9, Κυριακή 8. Ωραία. Και ξεκινάμε ως χρονική περίοδο, μέχρι πότε έχετε προσδιορίσει? Μετά την πρεμιέρα θα έχουμε 3 Σαββατοκύριακα και θα δούμε αν θα... Ακριβώς, ναι. Δύσκολη υπόθεση το θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ναι, είναι αρκετά δύσκολη, αρκετά. Προβλήματα, τα περισσότερα οικονομικής φύσεως ή γενικότερα και καλλιτεχνικής έκφρασης? Ακριβώς, το οικονομικής φύσεως είναι πρόβλημα, όπως σε κάθε πεδίο που θες να κάνεις κάτι μόνος σου, χωρίς βοήθεια από πουθενά. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τα ξέρουμε και το κάνουμε. Να μας πούν και τη γνώμη τους οι ηθοποιοί, οποίοι ζουν χρόνια τις καταστάσεις έτσι εδώ και δεν έχουν κατέβει κάτω. Θα πούμε τα αυτονόητα, δηλαδή ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση, ένα επάγγελμα που δεν σου προσφέρει τις δυνατότητες να επιβιώσεις τις περισσότερες φορές. Πρέπει να κάνεις και δεύτερο επάγγελμα και ορισμένοι και τρίτο. Αλλά είναι μια επιλογή που υποθέτω ότι κάποιος την κάνει έχοντας στο μυαλό του όλα αυτά, και αν δεν τα έχει, τα μαθαίνει σύντομα. Ναι. Εμείς τουλάχιστον οι δύο, ας πούμε, παλαιότεροι ηθοποιοί, ο Κυριάκος και εγώ, έχουμε βιώσει δύσκολες καταστάσεις κατά καιρούς. Υπήρξαμε στο ίδιο σχήμα για χρόνια πάρα πολλά, δεκαετίες. Βιώσαμε την γέννηση, μάλλον για την ακρίβεια εμείς όχι, γιατί υπήρξαν παλιότεροι από εμάς, την άνθηση και την εξαφάνιση ενός ιστορικού σχήματος στη Θεσσαλονίκη, της πειραματικής σκηνής της τέχνης, η οποία περίπου υπάρχει και σήμερα, αλλά ναι, και είναι, ας πούμε, αυτό ήταν μια απώλεια. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν στο θέατρο, και ξαφνική θάνατη. Κυριάκο, εγώ δεν θα πω αυτό που σκέφτομαι και με απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια. Για να υπάρξει μια τακτοποίηση, για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα όσον αφορά το δικό μας το χώρο, το χώρο των ηθοποιών, θα πρέπει να υπάρξει καταρχήν ένα σοβαρό σωματείο Ελλήνων ηθοποιών. Έτσι, πέρα από συνδικαλισμούς, κακώς εννοούμενους συνδικαλισμούς. Και όχι τόσο αθηνοκεντρικό. Ακριβώς, έτσι, ένα σοβαρό σωματείο ηθοποιών, το οποίο θα προασπίζει τα συμφέροντα όλου του κλάδου, όχι των ολίγων του κλάδου, έτσι, το οποίο θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των ηθοποιών, σωστές συμβάσεις εργασίας, σωστές αμοιβές. Και τήρηση βέβαια. Και τήρηση βεβαίως. Ακριβώς. 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 Πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό σωματείο ηθοποιών. Γιατί η προσφορά είναι τεράστια και η ζήτηση είναι ελάχιστη. Ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Ακριβώς. Έτσι. Και σε πολλά επαγγελματά του θεάματος. Βεβαίως. Αυτό που είπε ο Γιάννης είναι αλήθεια. Πλέον κανένας δεν μπορεί να βιοποριστεί από το θέατρο παρά μόνο μια μικρή μερίδα συναδέλφων, οι οποίοι είναι στην Αθήνα ή δουλεύουν με σωστούς όρους όπου βρουν. Τώρα, για τη Θεσσαλονίκη, για την περιοχή που ζούμε, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας μπορεί και πρέπει και μπορεί να δώσει χώρους, να δώσει κίνητρα σε νέους δημιουργούς, να προάγει τις νέες θεατρικές ομάδες, όπως επίσης και το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με τις επιχορηγήσεις μπορεί να τις ανοίξει, μπορεί να τις διευρύνει, έτσι. Αλλά γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα ενίκια, ακριβώς, τα έξοδα είναι, βεβαίως. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά, τα ενίκια υπέρογκα, και στην ουσία
το χάσιμο είναι δεδομένο. Γιατί εργαζόμαστε για να πληρώνουμε. Έτσι. Σοβαρό σωματείο ηθοποιών, σωστές συνθήκες εργασίας και επειδή το επάγγελμα είναι τελείως ελεύθερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εγώ είμαι υπέρ της επαναφοράς της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού. Να έρθουμε και στο Φαμπρίτσιο, ο οποίος είναι ο πιο νέος υπόθεσης, έτσι, όνειρα, φιλοδοξίες και πώς τα βλέπεις τα πράγματα μέχρι στιγμή. Τι να σου πω, εντάξει, δεν ξέρω, εγώ πέρσι τελείωσα τη σχολή μου. Εντάξει, είχα ακούσει ότι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει δουλειά, ναι, και ότι και τα λεφτά είναι λίγα. Εντάξει, το ήξερα και γι' αυτό το λόγο και πάντα έχω στο μυαλό μου μια εναλλακτική δουλειά, ένα άλλο επάγγελμα. Και προσπαθώ τουλάχιστον όταν μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω, να το κάνω και να μου αρέσει, να πάνε όλα καλά. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει. Αν το κάνω με το ζόρι κάνω άλλες δουλειές για τα λεφτά. Είναι τρόπος έκφρασης δηλαδή, ναι, και δημιουργίας. Αυτό, ναι. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε ότι καλύτερο, προτρέπουμε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και γενικότερα όσοι μας παρακολουθούν να στηρίζουν τις ομάδες της πόλης, διότι υπάρχουν έτσι διαμάντια που βγαίνουν μέσα από αυτές τις ομάδες και βέβαια ο κόπος είναι πολύ μεγαλύτερος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σας. Εμείς ευχαριστούμε.